Α, εδώ. Πάμε και τους προέδρους, λίγο φαίνεται. Μπέρις δίνει εντολές. Γιάννεφ, την ίδια πάλι οριζόντιο δοκάρι, πάλι σχεδόν στο ίδιο σημείο, απίστευτο. Φαβάλι, ψιλοκρεμαστά η μπάλα για να βγει ο Γκόλιας και τα καταφέρνει. Στο πρώτο δοκάρι, κανείς. Η μπάλα φτάνει από τη δεξιά πλευρά, σουτ και γκολ. 1-0. Και πάλι εδώ, Φαβάλι, εξαιρετική πάσα στον Γκόλια. Από κανονική θέση. Αδυναμία της άμυνας του Γκαζόρου να διώξουν και ο Κούσας γλιστρώντας ταυτόχρονα πριν προλάβει ο Ναλπάντης να βάλει το πόδι του και να απομακρύνει την μπάλα. Βλέπετε εδώ, με αυτόν τον τρόπο παραβιάζει την εστία του Αποστολίδη κάνοντας Μερεσιώτης. Προφανώς έχει δυνατό πλάγιο και έτσι γίνεται. Φέρνει την μπάλα στο ύψος μεγάλης μικρής περιοχής. Ναλπάντης, τρίπλα, μπαίνει μέσα. Παίρνει την μπάλα στο αριστερό, σουτ, γκολ! 1-1! 1-1 από τον Γιάννη Ναλπάντη. Ο Εθνικός Γκαζόρου ισοφαρίζει σε μία από τις ελάχιστες επισκέψεις του στα αντίπαλα καρέ και στην ουσία στη δεύτερη μόλις που βρίσκει εστία. Έφερε την μπάλα στο αριστερό, βλέπετε και πάλι εδώ την προσπάθειά του. Σούταρε, σημάδεψε σωστά η μπάλα στην αριστερή γωνία του Τακίδη που δέχεται μόλις στο πρωτάθλημα το τέταρτο του γκολ. Κοιτάξτε και πάλι εδώ και πάλι την πολύ όμορφη προσπάθεια πάνω που λέγαμε ότι είναι ένας παίκτης πολύτιμος όπου και να αγωνίστηκε. Βγαίνει ο Γκόγκας, ο Τακίδης πιο πίσω παρακινδυνευμένο. Όλα αυτά θα κάνει το λάθος! Και μπαίνει ο Γκόγκας πολύ κοντά στο 1-2. 4 μέτρα, 3-2, 1 και γκολ. Παρίς και να είναι, γιατί το είπαμε και αυτό, κατάφερε να κερδίσει την μπάλα. Βλέπετε, τραγικό λάθος. Προσπάθησε κάτι να κάνει, κάτι τρίπλα να ξεγελάσει. Κάτι από όλα αυτά. Ούτε έδιωξε την μπάλα, ούτε τρίπλα κατάφερε να κάνει. Η μπάλα έμεινε εκεί, όπως τη γύρισε ο συμπαίκτης του. Μπερδεύονται τα πόδια τους. Συνέχεια στο παιχνίδι, ανενόχλητος, κοιτάζει δεξιά-αριστερά. Και τελικά, με το καλό πόδι το αριστερό, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Και πάλι από μια οπτική διαφορετική γωνία, φάση η οποία σίγουρα θα καταγραφεί στα highlights και στις γκάφες των τερματοφυλάκων. Και πάλι εδώ ο Τακίδης, ο Γκόγκας και το 1-2. 1-2 στο πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα με τον Κούσα, η οποία ελέγχεται από τους αμυντικούς, οι οποίοι στέλνουν την μπάλα στην κερκίδα. Παίζει όμως το παιχνίδι με μια άλλη μπάλα. Πολύ γρήγορα σφαγιανάκι στο Φαβάλι. Φαβάλι προσπαθεί να περάσει μέσα, παίζει το 1-2. Ο Ιωάννου σε θέση βολής δεν θα τα καταφέρει. Πέφτουν κορμιά μέσα, βγαίνει ο Φαβάλι. Ανατρέπεται και είναι πέναλτι. Πέναλτι για την ομάδα του Πανετολικού. Απίστευτες στιγμές εδώ στο Αγρίνιο. Ο Φαβάλι κυνήγησε την μπάλα. Έπεσε ο Αποστολίδης. Μπαίνει στην μάχη σαν πυροσβέστης και ο Σφαγιανάκης. Φαβάλι τσιμπάει την μπάλα. Κακή εκτίμηση από τον Αποστολίδη που παραχωρεί αυτό το πέναλτι. Προλαβαίνει, πάει πρώτος στην μπάλα ο Φαβάλι. Σωστή υπόδειξη από τον Τοπούζη. Πέναλτι για την ομάδα του Πανετολικού που της δίνεται. Ο Τοπούζης τα λέει, σφυρίζει, Κουτσοσπύρος, γκολ 2-2. 2-2, Πανετολικός Εθνικός Γκαζόρου με το πέναλτι αυτό του δεινού σκόρερ, του Κουτσοσπύρου. Συνεχίζει να βρίσκει δίχτυα, ισοφαρίζει το παιχνίδι και εδώ ελαφρώς μηδιά ο Τακίδης. Τακίδης παραλίγο, ο μοιραίος παίκτης για την ομάδα του. Παραλίγο γιατί θέλουμε και κάποια δευτερόλεπτα. Ακόμη, πολλά μπορούν να συμβούν. Αλλά τέτοιο λάθος θα το ξανασκεφτεί πάρα πολύ